προχθές στο Περιφερειακό Συμβούλιο είχαμε μία άσχημη σύγκρουση με τον πρώην Περιφερειάρχη για την οποία θέλω να μιλήσω. Και να σας πω ευθέως τα εξής. Με ερωτήματα ρητορικά. Ξέρετε ποιος είχε το έργο «Μιλέα Παναγιά η Γιάτρισσα», ένα έργο προϋπολογισμού 3,5 εκατομμυρίων ευρώ βαλτωμένο εδώ και 3 χρόνια. Ξέρουν οι Μανιάτες γιατί δεν έχει ξεκινήσει το συγκεκριμένο έργο το οποίο διασυνδέει τη Μάνη και τη Μεσσηνία με την Νότια Λακωνία. Ξέρουν οι Αλαγόνοι γιατί εδώ και 2 χρόνια δεν έχει γίνει ένα έργο 3 εκατομμυρίων ευρώ αποκατάσταση των ζημιών του δρόμου της Αλαγωνίας. Γιατί διαμαρτύρονται όλοι χωρίς να λένε την αλήθεια. Ποιος θέει, γιατί δεν έγινε το συγκεκριμένο έργο. Βεβαίως, εύχομαι και ελπίζω σε ένα μήνα από τώρα να μπορέσω να υπογράψω για την Παναγιά τη Γιάτρισσα. Και ξεμπλόκαρε και ο Ταΐγετος. Αλλά γιατί χάσαμε τόσα χρόνια. Γιατί 3 χρόνια είχαμε μπλοκαρισμένα τόσα χρήματα. Λοιπόν, με υπογραφή υπερηφιακού παράγοντα δίνω στη δημοσιότητα μία λίστα έργων εκατομμυρίων για τη Μεσσηνία, τα οποία δεν έγιναν για πολλούς και διαφόρους λόγους και για κάποια από τα οποία και εδώ και σε άλλους νομούς είμαστε σε δικαστήρια. Εκτόσεις, προσφυγές, δικαστήρια, ενασχόληση των υπηρεσιών και τα χρήματα βαλτωμένα. 8,5 εκατομμύρια για τη Μεσσηνία. Και πώς απαντάμε σε όλα αυτά όλοι εμείς που θεωρούμε ότι οι οικογένειές μας, οι οικογένειες των πολιτικών πρέπει να κάνουν τα δημόσια έργα. Πώς απαντάμε? Με ύβρις, με συκοφαντίες, τι έκανε εσύ όταν ήσουν δήμαρχος? Φαντάζομαι να απαντήσει η Δημοτική Αρχή σε αυτό. Και τέτοια, κατά το ανέκδοτο στη Ρωσία, ναι, και εσείς καταπιέζετε τους μαύρους. Με τέτοιες λογικές. Λοιπόν, αυτά τα οποία θα δείτε είναι ίσως τα λιγότερα τα οποία συνέβησαν εδώ. Έχω πάνω από 40 εκατομμύρια ευρώ έργα ξαπλωμένα. Δηλαδή το μισό που δουέ. Δηλαδή χρήματα αποτελματωμένα. Και σφυρίζουμε αδιάφορα από εδώ και από εκεί. Και κουνάμε και το δάχτυλο. Εγώ δεν τα ανέχω με αυτά. Λοιπόν, πάρτε στη δημοσιότητα αυτά τα έργα να τα δείτε. Και τώρα αν το αντεπιχείρημα είναι πέσανε του Νίκα τα μαλλιά, εντάξει, όποιος θέλει ας το κρίνει. Λοιπόν, αυτά είχα να σας πω σήμερα. Και αν θέλετε να με ρωτήσετε κάτι, ευχαρίστω. Όποιος θέλει να κάνει αντιπαράθεση, θα την κάνει με έγγραφα και με αποδείξεις. Λοιπόν, αν θέλετε να με ρωτήσετε κάτι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, παρακαλώ πάρα πολύ, δώστε τον πίνακα με τα έργα. Δώστε τα. Βεβαίως. Παρέδωσε αυτό. Να ρωτήσουμε κάτι άλλο εκτός από αυτά. Ναι, ναι. Για να χαλαρώσουμε εκεί. Ναι, ναι. Μάθαμε ότι θα έχετε μια συνάντηση με τον Πρωθυπουργό. Προφανώς θα συζητήσετε για τα σχέδιά σας τα μελλοντικά. Το βλέμμα σας είναι ακόμα στην περιφέρεια ή έχετε επιστρέψει κάπου αλλού? Εγώ δεν συνδέω την παρουσία μου με αξιώματα. Κοιτάξτε, η συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, ο οποίος έχει ένα βαρύτατο πρόγραμμα, αγωνίζεται για τα εθνικά συμφέροντα και οι προτεραιότητες της χώρας είναι τα εθνικά ζητήματα, είναι θέμα το οποίο θα το δούμε. Αλλά οι προτεραιότητες είναι άλλες. Όπως καταλαβαίνετε, προφανώς κατά πάσα πιθανότητα θα θέσω ζητήματα τα οποία έχουν σχέση με την περιφέρεια Πελοποννήσου και είναι πάρα πολύ σοβαρά, όπως είναι η επαναλειτουργία του τρένου. Τα μνημόνια πρέπει να τελειώσουν και για το τρένο και όπως είναι μεγάλα έργα, δυστυχώς δεν έχουν κλείσει με τα 5 ΕΣΠΑ που προηγήθηκαν, συμπεριλαμβάνω τα μεσογειακά προγράμματα, όπως είναι ο δρόμος για τον οποίο έλεγα πάντα πύργος,
καλό νερό, τσακώνα. Όχι καλό νερό, τσακώνα. Πύργος, καλό νερό, τσακώνα. Αυτός είναι ο δρόμος ο οποίος ολοκληρώνει το δυτικό άξονα. Και αύριο, επί τη ευκαιρία που θα είμαι στην Πάτρα σε ένα συνέδριο που διοργανώνει η εφημερίδα Πελοπόννησος, το θέμα αυτό θα το θέσω με ιδιαίτερη έμφαση και στον κόσμο που θα είναι εκεί και θα παρακολουθεί αυτό το συνέδριο. Κοιτάξτε, δεν ενδιαφέρει το Σαρκείον κανένας. Εγώ χόρτασα αξιώματα, αγαπητοί μου. Αυτό το οποίο ενδιαφέρει είναι μια πορεία την οποία έχουμε καράξει να συνεχιστεί. Αυτό ενδιαφέρει. Να λειτουργούμε στα δημόσια πράγματα όπως έχουμε δείξει και με τρόπο παραδειγματικό όλα αυτά τα χρόνια. Και πάση περιπτώσει κάθε πράγμα στον καιρό του, γιατί στην Ελλάδα συνηθίζομαι μετά από κάθε εκλογές, την επόμενη μέρα να ζητάμε εκλογές. Έτσι, αυτό πρέπει να τελειώσει. Για τις εκλογές έχουμε 15 μήνες από τώρα. Είναι πάρα πολύ ο καιρός. Εγώ συνιστώ να μην βγαίνουν, συνιστώ ως παλιοσυράς αυτά τα πράγματα, να μην βγαίνουν και ανακοινώνουν ονόματα ή προθέσεις, διότι καίγονται γρήγορα αυτοί που εκτός εποχής ανακοινώνουν υποψιότητες. Είναι πολύ ο καιρός. Με βεβαιότητα θα προηγηθούν οι εθνικές εκλογές. Αυτό είναι είναι βέβαιο και από το Σύνταγμα, δεν ξέρω πότε θα γίνουν, και θα ακολουθήσουν οι αυτοδιοικητικές εκλογές, όπου εκεί εμείς πρέπει να έχουμε μια συμπεριφορά ώστε να βοηθήσουμε τον κόσμο να αποφασίσει ελεύθερα και σωστά. Να μην τρέξουμε δηλαδή εμείς που έχουμε στα χέρια μας την εξουσία και τα χρήματα αυτή τη στιγμή, να λειτουργήσουμε με ένα τέτοιο τρόπο που να φαλκιδεύσει την διαδικασία των εκλογών. Αυτά που υπέστην εγώ δηλαδή. Άλλο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, ειλικρινά, και θα τα πούμε σύντομα όλοι μαζί. Πάντως για το τι θα κάνουμε, θα είστε οι πρώτοι που έχουμε. Η Λάκων ΑΕ είναι γνωστής οικογενείας εκτός... Ποιο? Η τελευταία για τον Μιλέα Παϊνέγκα Γιάννησα, βλέπω την εταιρεία Λάκων ΑΕ, για αυτήν την γνωστής οικογενείας. Αυτή είναι που την πήρε τώρα, έτσι. Αυτή είναι. Ναι. Αυτή είναι που την πήρε τώρα. Δηλαδή αυτό καθυστέρησε μία τριετία. Κάνω τη μαλλιά της και φωνάζω. Ξέρετε τι τραβήξαμε με το δρόμο αυτό για να τον φτάσουμε στο τέλος, να έρθει μια άλλη εταιρεία να τον πάρει, όπου πάει ηλεκτρικό και φαντάζομαι σε κάνα μήνα να έχουμε υπογράψει. Και γιατί, κύριε, δεν μπορεί να το κάνει στο έργο, άστο, να το πάρει κάποιος άλλος. Λοιπόν, έχω τονίσει, επειδή θα υπογράψω και λίγο, συμπληρωματικές συμβάσεις για να υπογράψω εγώ πρέπει να περάσουν από του λαναριού τα πάθη και να το εισηγηθεί η υπηρεσία. Ούτε συμπληρωματικές συμβάσεις, ούτε παρατάσεις. Εάν αποδεδειγμένα είναι αναγκαίο. Αυτό να το ξεκαθαρίσουμε. Έτσι. Για δε τις αναθέσεις, εδώ είναι ο Διευθυντής Τεχνικών Έργων. Για τις αναθέσεις θα μου εισηγηθεί ο Διευθυντής Τεχνικών Έργων. Σε κάθε περιφερειακή ενότητα. Εγώ δεν θα κάνω ποτέ του κεφαλιού μου να επιλέγω εργολάβους. Για τα έργα αυτά της υπαγγείας, με σύγχρονο καινούριο νόμο, μπορούσατε να τα αναθέσετε. Και δεν αναθέσατε κανένα. Λοιπόν, μπας περιπτώσει, και η ανάθεση μέσα στο νόμο είναι. Αρκεί να μην την κάνεις στους φίλους. Εντάξει.